Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλή χρονιά με υγεία και δύναμη. Η ρίση του Περικλέους, έδραμον το ελεύθερον, ελεύθερον το εύψυχον, δηλαδή η ευτυχία προϋποθέτει την ελευθερία. Η ελευθερία την γενεοψυχία αποτελεί αναφίβολα μία διαχρονική αξία η οποία χαρακτηρίζει την μακρόνη πορεία των εθνών. Όμως, η ανάγκη για ελευθερία δεν ήταν ο μόνος αντικειμενικός παράγοντας ο οποίος συνετέλεσε τότε το 1912 να επέλθει η προσέγγιση μεταξύ των Βαλκανικών λαών. Πρώτος και κυριότερος παράγοντας ήταν η εθνικιστική πολιτική των Νεοτούρκων. Στις 10 Ιουλίου του 1908, εδώ στην πλαϊνή μας πλατεία, την πλατεία Ελευθερίας, ένας εκ των τριών ηγετών των Νεοτούρκων, ο Ενβέρ, διεκήρυσε και υπόσχονταν ελευθερία, ισότητα, αδερφότητα με τα πλήθη από κάτω να ζητοκραυγάζουν και μόνο τον Πατριάρχη Ιωακήμ να ορθώνει ανάστημα και να λέει ότι οι νεότουρκοι θα αποβούν χειρότεροι από τους παλιότουρκους. Δεύτερος παράγοντας ήταν οι αλβανικές εξεγέρσεις. Μάλιστα το 1912 οι Αλβανοί μπήκαν και κατέλαβαν για αρκετές μέρες τα Σκόπια. Τρίτος παράγοντας ήταν η ήττα η οποία υπήρχε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και η αποδυνάμωση μετά από την κατάληψη της Τρίπολης και της Κυριναϊκής από τους Ιταλούς. Και τέταρτος παράγοντας, ο οποίος απασχόλησε και τον Τρόσκι ακόμη, ήταν, υπάρχει συνάφεια με αυτό του κυρίου Καψάλα, ο επικισμός της Μακεδονίας από Βόσνιους Μουσουλμάνους 20.000 στον αριθμό. Η συγκρότηση της Βαλκανικής Συμμαχίας. Συμπήχθηκε συμμαχία ως εξής. Καταρχήν μεταξύ Βουλγαρίας και Σερβίας. Και μάλιστα η πρώτη αμυντική συμφωνία είχε και ένα μυστικό πρωτόκολλο σύμφωνα με τον οποίο όλοι εμείς, Καστοριάς, ένα μέρος της Βορείου Κοζάνης και η Έδεσα, είχαμε επιδικαστεί στην σφαίρα επιρροής της Βουλγαρίας. Μετέπειτα ακολούθησε και μία ιδιαίτερη συνθήκη μεταξύ Βουλγαρίας και Σερβίας και ακολούθως έγινε μία συνθήκη μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας. Η αμυντική συνθήκη Ελλάδος ή Βουλγαρίας, για να γελάσουμε και λίγο, είναι χαρακτηρίστηκε από τους ιστορικούς μία αναγκαία, η Αθήνα χαρακτηρίστηκε ως μία αναγκαία αλλά μία επιθυμητή σύμμαχος. Δεν τη θέλαν οι Πρόσοι, οι Βούλγαροι. Απλώς η Ελλάς είχε ισχυρότατο ναυτικό και απέκλειε την διακίνηση 200 έως 300.000 Τούρκων στρατιωτών ευρισκομένων στην Μικρά Ασία, απέκλειε τη μεταφορά τους στην Μακεδονία και αυτό που τους ενδιέφερε τους Βουλγάρους στην Αδριανόπολη, γιατί αντικειμενικός τους στόχος ήταν η Κωνσταντινούπολη. Είναι γνωστά τα στρατιωτικά γεγονότα. 6 του μηνός κατελήφθη η Ελασσόνα. Συγχρόνως κατελήφθηκε η Δεσκάτη. Δεν έχουμε δυστυχώς εποπτικά μέσα, θα μου επιτρέψετε έστω και μάλλον τον έχουμε εκεί τον κάνει. Λοιπόν, τον έχουμε, ναι, θα έρθω από εκεί. Λοιπόν, 2-3 πράγματα για τον Σαραντάφορο. Ο Πάνος, είναι ο Πάνος ο Κάρτης. Ο Πάνος ο Κάρτης. Όσοι έχετε περάσει από παλιά από Ελασσόνα, δεν περάσει, το ξαναπάνω, μην κουράζεσαι. Όσοι έχετε περάσει από παλιά από Ελασσόνα, οδεύοντες πάνω για Κοζάνη, θα θυμόμαστε ότι ο Σαραντάφορος ουσιαστικά είναι μία στενοπός μήκους 5 χιλιόμετρων. Αυτή η στενοπός διαπλάσσεται δεξιά, δηλαδή από τα Πιέρια, κατά συνέπεια από τις νοτιοδυτικές κριτίες των Πιερίων και από τα καβούνια όρη, όλα αυτά είναι τα καβούνια. Συνεπώς, οι βόρειο-ανατολικές, όπως λέει ο κύριος Έξαρχος, κριτίες των καβουνίων μαζί με τις αντίστοιχες των Πιερίων συνιστούν τον Σαραντάφορο. Γιατί ονομάζεται Σαραντάφορος? Γιατί 40 φορές η οδός τέμνει τον περιραίοντα ποταμό. Μεγάλη στρατηγική σημασία σε θέση έχει εκτεταμένο πεδίο βολής 12 χιλιόμετρων. Οι Τούρκοι εδώ είχαν εγκαταστήσει δύο μεραχίες, η μία με 9 τάγματα δεξιά, η άλλη με 5 τάγματα αριστερά. Συγχρόνως στην οδό η οποία πάει από τους Μεταξάδες και ανεβαίνει πάνω έως το Πολύραχο και τα Σέρβια, σε αυτή την οδό στους Μεταξάδες με την Βογκόπετρα είχαν εγκαταστήσει 5 τάγματα.
6 του μηνός είπαμε έρχεται ο στρατός και καταλαμβάνει την Δεσκάτη. 9 του μηνός γίνεται η περίφημη μάχη του Σαραντάπουρου, λείπει και ο κύριος Χάρης, θα μας έλεγε περισσότερα σε αυτό το σημείο. Πολύ απλά, ο σχεδιασμός των Ελλήνων ήταν 3 μεραρχίες σε κύριο μέτωπο να χτυπήσουν και 2 υπερκεράσεις, μία από αριστερά και μία δεξιά. Η από αριστερά θα γίνονταν όπως και έγινε, με 2 μεραρχίες. Με την τέταρτη με τον Μοσκόπουλο που πάει από τους Μεταξάδες και ανεβαίνει πάνω προς το προσήλιο Πολύραχο και μία άλλη από αυτή την πλευρά με τις 5 μεραρχίες που ενδιαφέρει όλους τους Δυτικομακεδόνες, ιδίως εμάς σε Φλόρινα και Καστοριά. Μπράβο σε Αμίλιο γιατί έγινε και μία μεγάλη καταστροφή και μία οπισθοχώρηση, θα πούμε πώς. Λοιπόν, πρώτη μέρα του πολέμου. Μετά από τις 2 ώρα, το λέει και σε ωραίες επιστολές ο Κωνσταντίνος προς την Ερωμένη και προς την Πάολα, όπως και ο Παρασκευόπουλος προς την γυναίκα του. Δεν τάσεται όπως πρέπει εξυπαρχή στο ελληνικό πυροβολικό, θρυνούμε πάνω από 180 νεκρούς και 990 τραυματίες. Ουσιαστικά πρόκειτο για ανεπιτυχή τοποθέτηση του πυροβολικού, όπως λέει και ο Βασιλεύς, μετέπειτα από τις 2 ώρες και μετά το ελληνικό πυροβολικό αντιπαρατάχθηκε με τον τουρκικό. Τι συμβαίνει όμως από την αριστερή μεριά? Ενώ η 5η μεραρχία αντιμετωπίζει τα 4 τα άλλα τα τουρκικά τάγματα και έρχονται και οι έξονοι και ενώ ετοιμάζεται να καταλάβει την περιοχή, αδρανεί, θα πούμε και μετέπειτα, το υπηκό υπό τον Αλέξανδρο Σούλτσο, μετά από 3 μέρες που πήρε την ηγεσία ο Κωνσταντίνος. Αδρανεί και δεν επιτυχάνει το αντικειμενικό σκοπός. Και το πράγμα παράδοξο, ο Μοσκόπουλος καταφέρνει, κυρίως με το 8ο Σύνταγμα του Πεζικού, κατανικεί τους Τούρκους στους Μεταξάδες, ανεβαίνει πάνω και φτάνει στο Πολύραχο. Και φτάνει στις περίφημες πόρτες, είναι μια φοβερή στρατηγική τοποθεσία, την έχουμε σε μεγέθυνση εδώ, την έχει και ο Δήρος Μεγάς, είναι πάρα πολύ απλά ένα περίφημο τάφ. Ο δρόμος καθώς έρχεται από Ελασσόνα και ανεβαίνει πάνω, αυτός είναι ο Σαραντάπορος. Σε αυτό το σημείο σχηματίζεται το τάφ. Το μακρύ πόδι είναι η οδός που φέρει που άγει προς το Σαραντάπορο. Δεξιά είναι 4 χιλιόμετρα προς τα Σέρβια και αριστερά ο αριστερός βραχίωνος ο μεγαλύτερος, ο οποίος πάει προς την Δεσκάτη. Σε αυτό το σημείο λοιπόν συνήθει μια φοβερή μάχη και μάλιστα συμπτωματική, καθώς έχουμε ομίχλη, έχουμε και βροχή και την επόμενη μέρα η μεραρχή αυτή, ενώ οι άλλοι όλοι ακινητοποιηθήκανε, αυτή το βράδυ της ίδιας ημέρας έφτασε εδώ η 8η. Πιάνει βροχή και ομίχλη και την άλλη μέρα το πρωί ξαφνικά δεν υπήρχε επιτήρηση ούτε εκ μέρους Ελλήνων προς τους Τούρκους ούτε από την πλευρά του Τούρκων. Για ένα 10-12 λεπτό ανοίγουν τα σύννεφα και σε εκείνο ακριβώς το σημείο θα θυμόμαστε. Γι' αυτό και στα Σέρβια συνέχεια οι ομιλίες γίνονται με αντικείμενο αυτό και, θαυμάζουν τους ήρωες οι οποίοι θυσιαστήκαν εδώ. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο ο Λιμπερόπουλος είναι, στο τάγμα του Λιμπερόπουλου είναι ένας λοχαγός ο Πραντούνας με έναν εκπληκτικό στρατιώτη τον Λύρη. Ανοίγει λοιπόν η ομίχλη, το πεδίο και βλέπουν ότι έρχονται εδώ όλες οι πυροβολαχίες των Τούρκων. Γιατί ο Χασάρτερ Ταξίν Πασάς, φοβούμενος περικύκλωση, έφυγε το βράδυ. Την άλλη μέρα το πρωί, καθώς φεύγει για να μην εγκλωβιστεί, τον πιάνει η πυροβολαχία του Πραντούνα και το μόνο το οποίο αναφέρεται εκεί ιστορικά και χαρακτηριστικά, λοιπόν... Ηλία, πες μας ημερομηνία, χρονολογία. Πρακτικά. Επαναλαμβάνω. 9 του μηνός είναι η μάχη. Μηνός. Του Σαραντάπου. Μηνός. Κάθε φορά Οκτώβριο. Οκτώβριο. Του 12. Του 12. Έτσι, να είμαστε. Με συγχωρείς, Γιώργο, με συγχωρείς. Λοιπόν, εσύ σαν πιο εξειδικευμένος ιστορικός έχεις δίκιο. Στη δική μου παράδειγμα. Είμαστε 9 του μηνός τον Οκτώβριο του 12. Γίνεται η μάχη, η πρώτη μέρα περνάει έτσι. Ουδέν επιτυχάνει ο ελληνικός στρατός. Το μόνο το οποίο πέτυχε, είπαμε, η μεραρχία του Μοσχόπουλου, η οποία έφτασε εδώ. Την άλλη μέρα το πρωί, εντελώς συμπτωματικά με αυτό το γεγονός, οι δικές μας πυροβαχίες διαλύουν τους Τούρκους και αν φανταστείτε παρεδόθησαν και τα 22 κατά άλλους 24 κανόνια. Ο Ταξίν Πασάς τα εγκατέλειψε και έφυγε. Από εδώ και πέρα είναι πολύ απλά τα πράγματα. Την άλλη μέρα, 11 του μηνός, φτάνει ο στρατός στα Σέρβια. Στα Σέρβια συμβαίνει το εξής. Και ένα σωρό ιστορικοί ομιλούν για 60 νεκρούς, 80 επίσημα. Είναι 174. Εδώ στα Σέρβια τα ξέρει ο κύριος Βασίλης Θεός και Κοσμήτος στην θεολογική. Έχει και διοικητής του Αγίου Όρους. Λοιπόν,
Στα Σέρβια συνέβη το εξής. Οι Τούρκοι, δύο μέρες πρώτων ενάρξεων των εχθροπραξιών, έχουν πάρει 174 προύχοντες από την περιοχή. Τους έχουν έγκλειστους στις φυλακές. Την ημέρα που έρχεται ο ελληνικός στρατός με το 8ο Σύνταγμα, κάνουν τις εξής αποτρόπιες ενέργειες. Αλευθερώνουν όλους τους Τούρκους κρατούμενους, τους εξοπλίζουν, έρχονται και φανατικοί Τούρκοι και καθαρίζουν και τους 174 προύχοντες. Σε αντίβαρο, οι Σερβιώτες, μόλις ήρθε ο ελληνικός στρατός, τι κάναν, το πιο απλό. Κατέκαψαν όλη την τουρκική συνοικία. Φεύγει ο στρατός και πάει στην Κοζάνη. Εδώ στην Κοζάνη, δεν θα σταθούμε πολύ, θα την περάσουμε πιτροχάτη, γιατί σήμερα... γιατί και σήμερα συγγράφονται δεκάδες βιβλία, θα περάσουμε πιτροχάτη. Είναι η περίφημη διέλυξη Κωνσταντίνου Βενιζέλου, η οποία ταλαιπωρεί και σήμερα τον ελλαδικό χώρο. Τότε για πρώτη φορά επήρθε σύγκρουση μεταξύ Κωνσταντίνου και Βενιζέλου. Επήρθε σύγκρουση μεταξύ Κωνσταντίνου και Βενιζέλου. Για να δημιουργηθεί και μία έτσι απάλυση του κλίματος, μία ελάφρυνση, μου λέει ο κύριος Σιονίδης το εξής, Ηλία. Όταν θα πεις τρία πράγματα και θα φύγεις, ο ιστορικός Σιονίδης και λαογράφος, σε πάση περιπτώσει, θα πεις το εξής. Μην ξεχνάτε ότι η Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού στη Σοβιετική Ένωση συνέγραψε 18 φορές την πολεμική τους ιστορία. Ορισμένες δε φορές από το κάδρο των πρωταγωνιστών, πότε έβαζε έναν επιπλέον στο Πολιτιπυρό, πότε έβγαζε δύο. Εμείς δεν είναι, θα γελάστε, τρεις φορές εγγράφει από την Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού η ελληνική ιστορία. Το 32, το 40 και μετά το 85. Πιο απλά δεν υπάρχουν, για να ξέρουμε, δεν υπάρχουν τα πρωτότυπα τηλεγραφήματα. Έχω και από, όπως είπε ο κ. Βασίτσα, από την Υποδιέθυνση Ιστορίας Στρατού και από τον Διευθυντή της Ιστορίας Στρατού, τα πρωτότυπα τηλεγραφήματα που συγγράφουν και αντιλάγησαν, λένε ότι αντιλάγησαν, δεν βρίσκονται πουθενά. Φεύγουμε από την Κοζάνη. Το γεγονός πάντως είναι ότι αυτή ο κ. Συντομόρο έχει ένα, ο ιστορικός, που είσαι Γαβρίλ, πέρα. Έχει ένα φοβερό χαρακτηρισμό. Η άπραγη, ανίκανη και επέσχυντη ταξιαρχία υπηκού. Αυτή εδώ ήταν η αιτία που έχασε ο ελληνικός στρατός στην επαφή με το τουρκικό και δεν ξέρανε ή του στρατηγίου. Πού όδευσε ο κύριος όγκος. Πήγε διαμέσου βερία σε Θεσσαλονίκη ή πήγε προς τον άξονα αμοιβαίου μοναστηρίου. Φεύγουμε πάνω στην Κοζάνη. Στην Κοζάνη φτάνει ο Κωνσταντίνος στις 13, στις 14 έρχεται ο βασιλεύς. Μετά από την Κοζάνη οδεύει ο στρατός στην Πτολεμαϊδα. Στην Πτολεμαϊδα την καλύτερη περιγραφή την κάνει ο Ιωάννης Πυράσιος, δευτεροετής φοιτητής, εθελοντής Κυπρίου, ο οποίος λέει πολύ απλά. Δεν είναι ένα χωριό, είναι πολλά χωριά, όταν λέμε καϊλάκια. Είναι τόσο άγριοι οι κάτοικοι τους, οι οποίοι οι κάτοικοι θεωρούνται άγριοι και για τον τουρκικό πληθυσμό. Έχει συγγράψει ένα φοβερό σύγγραμμα. Εγώ έχω δύο μεγάλους φακέλους, δύο φακέλους. Ο κύριος Τσότσος Γιώργος είναι επιθεμάτων γεωγραφικής ιστορίας, είναι αστέρι, είναι λαμπρός. Και κακώς δεν τον μνημόνισα και προηγούμενα. Θα πούμε και μετά για τους Κονιάρους. Η περιοχή βορείου στο Αμοιβαίου έως νοτίως της Κοζάνης κατοικείται από Κονιάρους. Τι είναι οι Κονιάροι? Οι Κονιάροι είναι χριστιανομάχοι, φανατικοί μουσουλμάνοι, άριστοι πολεμιστές. Για να καταλάβουμε πιο απλά, αυτά που βλέπουμε με τον Σουλεϊμάν και με τον Μουράτ που έφτασε και χτύπησε το Κωσιμοπέδι είναι πάρα πολύ απλά. Όταν πάμε και βλέπουμε το χωριό Άγιος Δημήτριος, ο Άγιος Δημήτριος ελέγεται το ψηλάρ των πυροβολητών. Ο Περδίκας ελέγεται τον αλμπάκι όλων των πεταλωτών. Παραπάνω προς τα μας που είναι ο Πελαργός, ελέγεται τον Μπουραλάρ. Τι κάνανε οι Τούρκοι? Ωραίοτατο σχέδιο. Κατά χωριά είχαν εξειδικευμένο στρατό. Όταν ήθελε να φύγει ο Σουλεϊμάν να κάνει για το χατήρι της Φουγέννη να πάει ως την Αυστρία, δεν ήταν ανάγκη να κάνει επιστράτευση, τους έπαιρνε έτοιμους, είχε εξειδικευμένα τμήματα. Φεύγουμε λοιπόν από τον Περδίκα, όπως τον Περδίκα, φεύγουμε και πάμε στον Περδίκα. Στον Περδίκα συνάπτεται στις 16 Οκτωβρίου μια φοβερή μάχη ανάμεσα στους Έλληνες και στον υποχωρούντα στρατό. Καταδικούν μεν οι Έλληνες, αλλά χάνεται μεγάλος αριθμός αξιωματικών. Πάρα πολύ μεγάλος. Φεύγει η ημεραρχία, μετέπειτα. Λοιπόν, έχω τρομένα μεγάλο χάνω. Ναι, εν πάση περιπτώσει. Φεύγει η ημεραρχία,
Αυτό αναφέρει στα γεγονότα τη δεύτερη, άρα είναι πολύ απλά. Και από εδώ μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα. Λοιπόν, φεύγει η μεραρχία, είμαστε στην Πτολεμαϊδα, πάει στον Περδίκα. Από τον Περδίκα έρχεται η μεραρχία στο Αμύντο. Στο Αμύντο μπαίνει 18 του μηνός. Καταλαβαίνει το Αμύντιο. Στις 19 ημεραρχία από το Αμύντιο φεύγει στην Δέβη, αφού εδώ στα στενά του κυλίτερ δεν τα μνημονεύει από τότε και ο Πλίνιος διεξάγεται μια μάχη όχι μεγάλη σημασία, φτάνει στην Δέβη. Και από εδώ αρχίζει η διεκτραγώδηση του εθνικιασμού ή της οπισθοχώρησης, όπως λέγεται, της πέμπτης ημεραρχίας. Τι συμβαίνει στην Δέβη? Ο Κωνσταντίνος έχει πει στον Μαθιόπουλο, τον διοικητή της Πέμπτης Ημεραρχίας, θα μου φυλάς τα πλάγια, την αριστερή μεριά, γιατί εγώ οδεύω για Θεσσαλονίκη, γιατί κατεβαίνουν οι Βούλγαροι. Όταν φτάνει στις 19 του μηνός στην Δέμη, την 20η συγκεντρώνει πληροφορίες και του λένε, όπως αντίστοιχα παίξαν οι Τούρκοι το παιχνίδι στα Σέρβια, έχουν πάρει από την περιοχή στο μοναστήρι. Οι άρχοντες όμως του μοναστηρίου επεβαίνουν και τους απελευθερώνουν για να μην υπάρχουν αντίπεινα εκ μέρους των Ελλήνων. Αυτοί που ήρθαν λένε ότι δεν υπάρχει στρατός πάνω στο μοναστήρι. Την άλλη μέρα που ετοιμάζεται ο Μαθεόπουλος να πάει προς το μοναστήρι, λέει ο Σπύρος Μελάς από εδώ και πέρα, κάνει φοβερές περιγραφές της χιονοτιέλης. Η ειρωνία του θέματος έτσι είναι, θα εκπλαγείται, αντίστοιχη περιγραφή στη Δυτική Μακεδονία στο σώμα του Καραβίτη, κάνει ο Καραβίτης και έχει δεξί χέρι ποιον. Τον παππού που είσαι Γιάννη, τον παππού του Δαμουλάκη, ο οποίος Ιωάννης Δαμουλάκης λέγεται από την μεριά του Κοτσόπουλος. Ο Σταύρος ο Κοτσόπουλος είναι δεξί χέρι του Καραβίτη. Μπράβο. Λοιπόν. Ωραία. Ποια είναι μια χιονοθύελα. Ακόμη και τα άλογα δεν μπορούσαν να προχωρήσουν. Σταματάει η μεραρχία, την άλλη μέρα που λίγο άνοιξε ο καιρός, ξεκινάει. Καθώς ξεκινάει όμως, μπροστά της βρίσκει τέσσερις τουρκικές μεραρχίες. Είχαν κατεβάσει διαμέρει με αμαξοστοιχείες οι Τούρκοι, τις τρεις μπροστά και τη μία εφεδρική, η τάτερη μεραρχία. Που οπισθοχωρεί στο Αμύντιο και καταλαμβάνει, ξαναέρχεται στο Αμύντιο και καταλαμβάνει σε όλη αυτή την περιοχή που έχουν τις διατάξεις των συνταγμάτων. Έχουμε εδώ όλες τις διατάξεις των συνταγμάτων. Πως είναι δεν μας αφορά να μην κατευθυνθούμε σε τέτοιες ατραπούς. Διατάσσεται αμυντικά. Το παράδοξο είναι μία μεραρχία με 4.000 άτομα αποφανιστήσα με μεραρχία μόνο εξαθελοντών με ελάχιστους μονίμους επί δύο μέρες αντιπαρατίθεται με τρεις τουρκικές μεραρχίες. Την 22η διεξάγεται αγώνας πυροβολικού. Την 23η όχι μόνο συμβαίνει αυτό, αλλά εδώ όπου αργότερα συνέβη η υποχώρηση, δηλαδή στον χώρο του Σωτήρος, αυτό το σύνταγμα το 22ο κάνει μια φοβερή αντεπίθεση εναντίον των Τούρκων και τους εκτοπίζει. Από εδώ και πέρα ένας επιφανής βλάχος, ο Τσάκης ο Μουτσόπαμπας, μας έδωσε στοιχεία και ευτυχώς δημοσιεύθηκε από την διεύθυνση, βασάτηση διεύθυνση ιστορίας στρατού, ο Μαθεόπουλος πήγε να δημοσιεύσει το 16 τα γεγονότα και το απαγορεύει ο βασιλεύς. Τα δημοσιεύει το 31, εξυφανίστησαν και καταφέραμε και πήραμε το πρωτότυπο. Πάμε τώρα επί της ουσίας επανερχόμενη. 22η αγώνας πυροβολικού. 23η το παράδειγμα είναι αντιπιτήρθη η έννοια. Την 24η το πρωί οπισθοχωρούν οι Τούρκοι. Γιατί, θα πούμε αν ευκαιρίσουμε αργότερα. Γιατί έχουν κατέβει από τον Περλεπέ με μεγάλη ορμή ορμητικότατη η Σέρβη. Φοβούμενος από τον Περλεπέ τι θα γίνει όπως και έτσι συνέβη στο μοναστήρι. Αδυνάτησε το μέτωπο του Περλεπέ. Γι' αυτό κατεβήκανε, δίκην θα έλεγε κανένα στρατιωτικού περιπάτου από τον Περλεπέ στο μοναστήρι, οι Σέρβοι, αιτία ήταν η μεραρχία. Εν πάση περιπτώσει, ξημερώνοντας η 24η, συμβαίνει το εξής που έχει περάσει σε όλες τις σχεδόν τις στρατιωτικές σχολές, εσωτερικού και εξωτερικού, η οπισθοχώρηση, η εθνικιασμός της πέμπτης μεραρχίας. Ένας τον μυρώσει πολλοχαγός, εσά, είναι ο μικρός αδερφός του ΕΣΑΤ, ο οποίος παρέδωσε τα Γιάννα. Ο ΕΣΑΤ, ακούστε τώρα σύμπτωση, ο ΕΣΑΤ είναι ο μικρός αδερφός. Η θάλια φλωρά καραβία που έχουμε εδώ τις εικόνες, αυτές οι εικόνες είναι τους όροβες του Αμυδαίου. Η θάλια φλωρά καραβία, βοήθησε με την Βασίλη, ο Γίζης, πώς έλεγε το επιφανής ζωγράφος. Είναι φίλη του ζωγράφου στη Γερμανία, δισεκατομμυριούχος, έρχεται στην Ελλάδα, ακολουθεί τον ελληνικό στρατό, ζωγραφίζει και κρατάει ρεπορτάζ. Μας έδωσε αυτούς τους πίνακες του Αμυντέου, είναι και μπροστά σας. Λοιπόν,
ο ΕΣΑΠ, όταν η καραβία πήγε στα Γιάννα, της λέει ο ΕΣΑΠ, όπως και ο Ρούφ Πασάς του Αμυδαίου για να ξέρουμε, εμείς τους λέει δεν είμαστε Τούρκοι. Οι πρώτοι που ήρθαν κατά τη τέτοια σταυρωθήκαν με Ελληνίδες. Είμαστε επίγονοι Ελλήνων. Φεύγουμε από το ΕΣΑΠ ο υπολογαγός, παίρνοντας 120 άντρες, λέει σήμερα η διεύθυνση ιστορίας με τον κύριο Γεντρών, παίρνει 120 τους άντρες, 4 από τη Βόρεια, τους περνάει. Εδώ που είναι, αυτός ήταν ο βάρτος της Χημαδίτιδος με τα 27.000 στρέμματα, κατάγεται από εκεί και ο φίλος μου ο Πέτρος, ο Μπέσπαρης, λοιπόν, η αυτοσυγκέντρωση. Και εγώ. Λοιπόν. Και η κυρία Δασκάλα. Α, Φαχουρίδου. Και εγώ κατάλαβα από εκεί, η Φαχουρίδου. Του συνδικάτη του Φαχουρίδου, του εφανίσιμου συγγενής. Λοιπόν, κατάλαβα. Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε να αλλάξει λίγο έτσι η ατμόσφαιρα, σας θα είπα και επιτροχάνει. Καταφέρνει ο ΕΣΑΤ με τους 120. Βρίσκεται στα μετώπιση της Μεραφίας, χτυπάει, εδώ είναι, λέγεται, αυτό εδώ το σημείο, όταν πάει κανένας, λέγεται Ρουντίνα, είναι μια βαθιά χαράδρα όπου είναι το μνημείο, πάει εκεί. Είναι στη χαράδρα ο λόγος μηχανικού. Δεν είναι ανάγκη να πούμε πόσες λεπτομέρειες. Καταφέρνει, στείνει τα 4 πολυβόλα, παθαίνει πανικό ο λόγος μηχανικού. Έχουν 4 πολυβόλα σημειωτέων. Η πέμπτη μεραρχία δεν διαθέτει κανένα πολυβόλο, γιατί και τα 64 τότε του ελληνικού στρατού τα πήρε ο Κωνσταντίνος οδεύων στη Θεσσαλονίκη για να αντιμετωπίσει τους Βουλγάρους. 4 πολυβόλα με 200 σφαίρες αναλυπτό, φανταστείτε τι έγινε. Εν πάση περιπτώσει, επιστοχολεί η μεραρχία. Αυτά ήταν τα γεγονότα εκεί. Ας έρθουμε τώρα και στα γεγονότα του άλλου άξονα. Τι συνέβη από Γερβενά και πέρα. Είναι του βοιακού πληθυσμού. Λοιπόν. Ένα λεπτό να πάρω και εγώ, γιατί πως θα έχω διατάξει, δεν θυμάμαι. Ανά του. Εδώ υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία, αλλά ειλικρινά ένα πράγμα το οποίο με στεχνοχώρησε αυτό το καιρό, μόνο ότι είχα πλούσιο υλικό, δεν μπορούσα αυτό εδώ να το παρουσιάσω με διαφωτιστικό τρόπο. Με βοήθησε πάρα πολύ ο επιτιμή καθηγητής της παιδαγωγικής, ο κύριος Αλέξανδρος Μπακαΐνης, και καλά να είναι και το άλλο επιφανές τέκνο του βοήου, ο Βαρσαμίδης. Θα σας πω όσο γίνεται πιο αναλυτικά, ειλικρινά, όπως θα ήθελα ένας να τα πει σε μένα. 15 Οκτωβρίου, τα Γρεβενά, θα είμαστε στον άλλο στο βιβλίο του κύριου Τσότσου. Να πω λίγο από εκεί. Είναι στο άλλο. Υστερούμε.